Δημόχος. Ήμουνα σε άλλο σχολείο, γι' αυτό άρεσε. Οπότε δεν είναι ότι το όσο ωραία και να γίνει η αίθουσα, αν δεν υπάρχουν συνέβαια, με θετικότερα αποτελέσματα και την παιδεία μας. Αν φέρω λίγα λόγια για το συγκρότημά μας. Το γυμνάσιο Αμιντέου χτίστηκε το 1962, το 1972 έγιναν προσθήκες στο κτίριο, οπότε και απέκτηση σημερινή του μαθητών είναι 267 και κατανέμονται σε 11 τμήματα. Το σχολείο μας διαθέτει 12 αίθουσες μεταφορικές με διαδραστικούς πίνακες, αίθουσα πληροφορικής με 14 υπολογιστές, εργαστήριο φυσικής και χημίας, εργαστήριο τεχνολογίας, αμφιθέατρο, βιβλιοθήκη και αίθουσα γυμναστηρίου. Επισημάνουμε, κύριε Υπουργέ, την παρουσία για πρώτη φορά κατά την περσινή σχολική χρονιά που υπήρχε ψυχολόγος, η οποία βοήθησε πολύ τους μαθητές, παρέχοντάς τους ψυχολογικούς συναδέλφους για τα σημαντικά προβλήματα του κλάδου που διωγγώθηκαν από την οικονομική δυσπραγία της χώρας μας. Αναφέρω ενδεικτικά η διεύρυνση της ανάθεσης των μαθημάτων σε δεύτερη, τρίτη και ίσως και τέταρτη ανάθεση, την αύξηση των ωρών της διδασκαλίας, τις μετακινήσεις πολλών συναδέλφων σε πάρα πολλά σχολεία, τη μείωση των μαθητών που δεν φέρει κανένα ευθύνη, αλλά είναι ένα πρόβλημα αργότερο, διότι υπάρχουν στατιστικά μέχρι το 2025 θα μειωθεί ο αριθμός των μαθητών 25%. Και τέλος, και τι μορφή θα πάρει και η αξιολόγηση. Βέβαια υπάρχουν και άλλα, αλλά ενδεικτικά είπα κάποια. Ευχόμαστε εγώ και ο Σύλλογος Καθηγητών για άλλη μια φορά η παρουσία σας στην περιοχή μας να είναι ευχάριστη και ελπίζουμε να αποκομίσετε τις καλύτερες εντυπώσεις από την επίσκεψή σας στο σχολείο. Και καλύτερα να σας εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου και την παρουσία σας στο δίκτυο μας. Και να σας υποβάλω μερικά από πολύ σημαντικά αιτήματα για τα οποία ευελπιστώ ότι θα μεριμνήσετε και θα συμβάλλετε στην επίλυσή τους. Σε σχολικές μονάδες, σε κατασκευή κτιρίων, σε γενικές γραμμές, είμαστε σε ικανοποιητική και σε καλή κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, ένα πάλι αίτημα αποτελεί η κατασκευή μουσικού σχολείου στα Μήνια. Το μουσικό σχολείο συστεγάζεται εδώ και χρόνια από το περιβάλλον Αμιντέου, παρόλο που είναι το μοναδικό μουσικό σχολείο σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας. Η συστέγαση του σχολείου αντιλαμβάνεστε ότι δεν διευκολύνει καθόλου στη λειτουργία των μονάδων. Τον Αύγουστο επίσης του 2016 εγκαινιάστηκε από τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον κύριο Παπλόπουλο, παρουσία του πρόεδρου της Βουλής, του κύριου Βούτση Νικόλαου και του τότε υπουργού παιδείας, του κύριου Φίλη Νικόλαου, η δημόσια βιβλιοθήκη Αμιντέου. Η υπόσχεση του δόθηκε, είδαμε ότι η βιβλιοθήκη θα κρατήσει την λειτουργία τη του επόμενου μήνε, αφού πρώτα συσταθεί σε σώμα και απαραίτητες ενέργειες από εσάς, από την Υπουργείο Τελείας. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία σοβαρή εξέλιξη παρά τις δικές μας πιέσεις. Έχω ενημερωθεί ότι ενδιαφέρεστε και ότι ενδιαφερθήκατε για αυτό το θέμα. Εύχομαι να
έχετε ευχάριστα νέα να μας πείτε. Περισμένως για την τεχνική σας διάθεση, αναβαίνουμε την άνεση ερακόμενης σύστασης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και γενικότερα τις περιφερειακές αναστασιμότητες. Χαιρόμαστε πραγματικά για την δική σας παρουσία εδώ, γιατί δείχνει και το στίγμα και τη φιλοσοφία της σημερινής κυβέρνησης, η οποία βγάζει την τοπική κοινωνία και όπως λέμε εμείς, ότι ο Υπουργός δεν πρέπει να είναι στο γραφείο, αλλά πρέπει να είναι γενικότερα στην περιφέρεια για να δει και τα προβλήματα και τις ανάγκες της περιφέρειας. Δυστυχώς για εμάς και την Υπουργέ, είμαι στη δυσάρεστη θέση να σα πω ότι η Φλόρινα κατά καιρούς έχει αδικηθεί πάρα πολύ όσον αφορά τα ζητήματα γενικότερα που έχουν σχέση και με το Πανεπιστήμιο. Και όπως τα ξέρετε και ο ίδιος, από εδώ πήραμε μια σχολή, τη Σχολή Βαλκανικών Σπουδών, η οποία είχε πολύ σημαντική αξία για τη γεωγραφική θέση την οποία έχει η Φλόρινα και νομίζω και σε συνεργασία με τους γείτονες την Αλβανία και τη Φύρο θα μπορούσε να είναι μια σχολή πρότυπο γιατί ίσως η Φλόρινα δεν τους εμπνέει αν και νομίζω ότι τους περισσότερους που βρίσκονται εδώ η Φλόρινα είναι ένας ευλογημένος και όμορφος τόπος. Παρόλα αυτά κατάφεραν με πιέσεις που ασκήσαν στην τότε κυβέρνηση που υπήρχε, τέλος πάντων από την αναφέρον, κατάφεραν να πάρουν τη σχολή από τη Φλόρινα. Νομίζω ότι αυτό το αίτημα θα πρέπει να επανέλθει και να δικαιωθεί η Φλόρινα και να επανέλθει και να λειτουργήσει αυτή το βαλκανικό σπουδό. Εμείς ως περιφερειακή αρχή, αυτά θα ήθελα να τα πω πάνω, αλλά τώρα αναγκαστικά είμαι υποχρεωμένος να πω και κάποια πράγματα εδώ στο Αμίδι. Εμείς βοηθάμε το Πανεπιστήμιο σε πάρα πολλούς τομείς, ενισχύουμε και τις υποδομές και τις πρωτοβάθμιες αλλά και τις δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης. Ήδη τώρα χρηματοδοτούμε με 350.000 ευρώ τον Δήμο Αμιντέου για να γίνουν κάποια έργα υποδομών που χρειάζονται σε όλα τα σχολεία της ευρύτερης περιοχής του Αμιντέου και αντίστοιχα με 450.000 για το Δήμο Φλόρινας. Επίσης, για το Πανεπιστήμιο, ήδη υπάρχει εγκεκριμένο αίτημα και σχέδιο για να υλοποιήσουμε έργο περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ, το οποίο τα λεφτά αυτά είναι αδιάθετα, περιμένουν δηλαδή να ολοκληρωθεί η διαδικασία για το ρημοτομικό του Πανεπιστημίου, το οποίο είναι σε εξέλιξη και ελπίζουμε να τελειώσουμε πολύ σύντομα. Επίσης, επισκευάζουμε την Αγία Όλγα, ένα κόσμημα που είναι στην περιοχή της Φλόρινας και θα σας έλεγα εγώ να πηγαίναμε και να το βλέπουμε αυτό το κτίριο, που είναι πολύ σημαντικό ως κτίριο για την περιφερειακή ενότητα Φλόρινας. Και αυτό το χρηματοδοτούμε και το επισκευάζουμε και θα είναι έτοιμο να το παρακολουθήσουμε τη Σχολή Καλών Τεχνών. Και θεωρούμε ότι η Σχολή Καλών Τεχνών και Εφαρμοσμένων Τεχνών να αποκτήσει και το τμήμα αυτό το οποίο είναι ερηματικό, δηλαδή είναι τώρα Σχολή Εφαρμοσμένων και Εκταστικών Τεχνών. Υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά την δημιουργία του τμήματος αυτού των Εφαρμοσμένων Τεχνών, που αφορά τα αγγεία και την αγγειοπλαστική κτλ. Και νομίζω ότι θα πρέπει να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί νομίζω ότι θα το θέσει και η πανεπιστημιακή κοινότητα. Εμείς είμαστε σε άριστη συνεργασία με την πανεπιστημιακή κοινότητα. Πιστεύουμε ότι η Φλόρινα είναι πυλώνας όχι μόνο του πολιτισμού και του τρέματος, αλλά είναι μια περιοχή η οποία έχει δώσει πάρα πολλά στην ελληνική πολιτεία και στην ελληνική κοινωνία. Και όπως τα ξέρετε κι εσείς, οι μαθητές της Φλόρινας, των γυμνασίων και των λυκείων, πρωτεύουν στην Ελλάδα και έχουμε πάντα, είμαστε μέσα στις 3-4 πρώτες θέσεις πανελληνίως σε επιτυχίες στην πιστοβάθμια εκπαίδευση. Λοιπόν, αυτά τα λίγα προς το παρόν. Σας καλωσορίζω και εγώ και πιστεύω να κάνω μια αγώνη που είναι αγώνη που ουσιαστικά διάλογο. Επισκεφτήκαμε δύο δομές, μία το Δημοτικό Σχολείο του Συνοδεύου, όπου από ό,τι γνωρίζετε σε κάποιο πέρα. Οπότε είμαι συναισθηματικά πολύ φορτισμένο. Επίσης, εγώ είμαι στο γυμνάσιο του Αμιντέου που 6 χρόνια έζησα τα καλύτερα μου φοιτητικά χρόνια και ήταν ο προθάλαμος να πάω να δώσω εξετάσεις και να μπω στο πανεπιστήμιο. Οπότε είναι ένας χώρος ο οποίος με φορτίζει συναισθηματικά και δεν μπορώ να το κρύψω άλλο σε αυτό. Το γυμνάσιο, μιλάμε για εξατάξιο γυμνάσιο, εντάξει, δεν μιλάμε για σημαντικό γυμνάσιο, γιατί είμαι κίνηση της εποχής. Το γυμνάσιο αυτό εδώ πέρα έχει βγάλει πρωτιές πάρα πολλές και πολλούς καλούς επιστήμονες και πάρα πολλούς. Επίσης, μία πρωτιά επίσης που έχει βγάλει είναι και είναι το
Χάρπο. Είναι ένα, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την τιμή να καλωσορίσουμε και να βραβεύσουμε όλους τους συνεταίρες, καθηγητές και μαθητές της, και επάνωσαν την ομάδα της Εθνικής Χάρπο. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι αυτό το γυμνάσιο έβαλε και ένα βουλευτή. Σας ευχαριστώ, καλώς ήρθατε. Εδώ, στο πολιτικό άκρο της Ελλάδας, με τις ιδιαίτερες μορφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες, εμείς οι εκπαιδευτικοί δίνουμε τον δικό μας αγώνα και προσπαθούμε για την όσο το δυνατόν καλύτερη και έμπρεπη λειτουργία των 25 σχολικά, συνολικά σχολικών μονάδων που πάγονται στη διεύθυνση. Κοντά στα σχολεία γενικής παιδείας λειτουργούν επαγγελματικά λύκεια, μουσικό σχολείο, εκκλησιαστικό γυμνάσιο και λύκειο, σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, ειδικό εργαστήριο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και περιμένουμε, κύριε Υπουργέ, την έγκρισή σας και ευελπιστούμε να την έχουμε για το ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο με ηλικιακές τάξεις που θέλουμε να ιδρύσουμε στη Φλόρινα. Τα σχολεία μας μπορεί να μην είναι τα πολυδύναμα του μεγάλου αστικού κέντρου, ωστόσο κατακτούν ικανοποιητικές θέσεις στις πανελλαδικές εξετάσεις, υλοποιούν όλα τα προγράμματα και τις καινοτόμες δράσεις εδώ και χρόνια που προβλέπει το Υπουργείο και συμμετέχουν σε διαγωνισμούς και σημαντικές διάκρισης ευελιξία στη λήψη αποφάσεων για τη λειτουργία των σχολείων του σημερινού μήνα. Όλες οι προτάσεις μας και τα αιτήματά μας αναφέρονται αναλυτικά στο επόμενο που θα σας καταθέσω. Σας καλωσορίζω και πάλι και εύχομαι να χαρείτε τόσο τα εκπαιδευτικά μας συντρίμματα όσο και τις απορτιές του τόπου μας. Ευχαριστώ. Κύριε, δεν μαθαίνει μας χαρά στο χαρακτηματό σήμερα και ευκαιρία να παρουσιάσουμε το σχολείο μας και ενδεικτικά κάποιες από τις πολλές δράσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Αυτός είναι ο χώρος του σχολείου όπως δημορφώθηκε πέρσι με ένα βάψον που έγινε στην εξωτερική φάνη του σχολείου και από τη μία και από την άλλη πλευρά και βοήθησε λίγο τις θυσίες του κυρίου και οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες. Δύσκολος ο χειμώνας και βαρύς, οπότε χρειάζεται η συντήρηση του κτηρίου. Το κρύο είναι το δεύτερο χαρακτηριστικό και το οποίο είμαστε γνωστοί σε όλη την Ελλάδα, φέτος κι άλλα πρωτιά παλιό συνήθως. Και όλα αυτά επηρεάζουν και έχουν το αμέλι, γιατί χάρη στις κλιματολογικές συνθήκες που έχουμε στην περιοχή μας, έχουμε εξαιρετική ποιότητα κρασί, το οποίο έχει πάρει διεθνείς διεκρίσεις. Και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι. Γι' αυτό όλη η περιοχή εδώ όσοι ασχολούνται. Παρά το κρύο όμως, όπως βλέπετε, έχουμε πολύ ζεστούς ανθρώπους και πολύ φιλόξενους στην περιοχή της Φλόρινας. Αυτός είναι ένας κοινός που βραβεύτηκε και έχει σχέση με την Κύπρο. Και εδώ είναι τα πολιτιστικά είναι θεατρική παράσταση και έχουμε και τη Ραφίσα από μια ταινία που είχε θέμα την ενδοσχολική βία και την οποία αγκαλιάσανε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και με ιδιαίτερη έτσι, χαρά τα παιδιά και αυτά που συμμετείχαν και αυτά που ήταν μετά την ταινία, το τελικό αποτέλεσμα. Όσον αφορά τα περιβαλλοντικά, άνθρωποι υφαίστηκε μια σχέση κριτική. Στολίζω τον χώρο μου και μου φαίνεται ζωή μου, γιατί ένα χώρο, εάν δεν είναι στολισμένο και όμορφο, δεν είναι. Δεν προσφέρει αυτό που ζητάνε τα παιδιά και από εκεί συγχύρε εδώ πέρα. Και αυτά ακόμη εντάσσονται στον τομέα τη αγωγή υγεία. Επιστημονικού ενδιαφέροντο. Η γιορτή του πήγε στι ομάδε, γιατί ξέρει ότι η χώρα μα έχει περνάει δύσκολε συγχύρε. Αλλά έχουμε και ένα παζάρι αγάπης το οποίο γίνεται εδώ και πολλά χρόνια. Κατασκευάζουμε διάφορα προϊόντα, τα πουλάμε και όλα αυτά δείχνονται σε παιδιά τα οποία έχουν ή θεματελείες ή πάνε σε φορείς που αφορούν τα παιδιά. Το χαμογελού παιδιού, ενδεικτικά την Γιούνισε, την Ελπίδα και ένα σωρό νοσοκομείο και όπου άλλο παιδιού χρειαστούν. Τα παιδιά προσφέρουν με πολύ αγάπη. Με πάρα πολύ αγάπη. Αυτές είναι οι αγροτιστικές μας δράσεις λοιπόν και τώρα έχουμε τις βραβεύσεις και διακρίσεις. Πρώτο βραβείο το 2012 στο Πανελλήνιο Διαγωνισμό για τις Μαθητικές Ιστοσελίδες. Το 2013 πήραμε βραβείο καινοτομίας στο Διαγωνισμό για την Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση, στο ΣΕΠ. Και το 2015 πήραμε αρκετά βραβείο στο Διαγωνισμό. Θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί αυτή είναι η άλλη Ελλάδα. Αυτή δεν είναι η Ελλάδα της μιζέρης. Και αυτή την Ελλάδα δεν την έχετε κάνει επειδή έχουμε δώσει άπειρα λεφτά από το κέντρο οποιαδήποτε κυβέρνηση ή σας έχουμε διευκολύνει. Το έχετε κάνει γιατί υπάρχει κάτι άλλο μέσα σε αυτή την εκπαιδευτική κοινότητα που κρατάει την εκπαίδευση στα πόδια της. Αυτό είναι από τα μεγαλύτερα μυστήρια και δεν το λέω τώρα για να κολακέψω κανέναν. Διότι δεν μπορεί
να υπάρχει μια απίστευτη συνωμοσία τόσα χρόνια σε όποιο σχολείο πάω να είμαι πρόσε μια έκπληξη. Και αν βλέπει τις τηλεοράσεις, πολλές εφημερίδες και αυτό ο κόσμος να λέει το δημόσιο σχολείο είναι έτσι, πρέπει να είναι αλλιώς κτλ. Και λες εντάξει, πάω τώρα σε μια κόλαση εκεί να του δώσω λίγη ελπίδα και πας και γίνεται το ακριβώς αντίθετο. Δεν μπορεί να είναι συνωμοσία αυτό. Άρα κάτι καλό γίνεται στον τόπο μας. Και επιμένω είναι ανεξάρτητο κυβερνήσεων. Και αυτό το οφείλουμε στους εκπαιδευτικούς και θα παρακαλούσα τα μέσα και τους δημοσιογράφους να κρατήσουν αυτό το στοιχείο. Διότι δεν επιτρέπεται να υπάρχει δημόσια εκδήλωση και έκφραση απαξίωσης και η πραγματικότητα να είναι διαφορετική. Πού στα σχολεία μας. Να είναι κάπου άλλο, θα στο καλό. Πρώτον λοιπόν, σας ευχαριστώ και προσωπικά. Και ευχαριστώ προσωπικά γιατί μια μέρα θέλετε να έρθετε στο Υπουργείο έτσι για να σας πιάσει η καρδιά σας, θα καταλάβετε τι εννοώ, σας ευχαριστώ προσωπικά, η καθημερινότητα, τα προβλήματα κτλ. Είναι άδεια. Άρα, ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, άκουσα τα διάφορα που είπε και ο Διευθυντής, είναι απαράδεκτο να τρέχουν οι εκπαιδευτικοί μας από ένα σχολείο στο Άθηνα. Είναι απαράδεκτο, όπως είναι απαράδεκτο και να υπάρχει το καθεστώς των αναπληρωτών. Εντάξει, αναπληρωτές, αλλά αναπληρωτές οι οποίοι δεν μπορούν να πάρουν ούτε καν άδειες για θέματα υγείας. Με συμβάσεις που να είναι αυτές οι συμβάσεις. Με εγκυμοσύνες που να μην μπορούν να έχουν ισότητα μεταξύ των άλλων εκπαιδευτικών. Πραγματικά το θεωρούμε απαράδεκτο. Θα μου πείτε, κυβέρνηση, σε λύση τα προβλήματα. Δυστυχώς δεν μπορούμε να τα λύσουμε το θέμα των θεσμών. Προσπαθούμε να βγάλουμε την εκπαίδευση από το θέμα των θεσμών και ένα από τα πράγματα που κάναμε ήδη είναι το εξής. Συγκροτήσαμε μια επιτροπή για να μελετήσει τα οικονομικά της εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα, από το νηπιαγωγείο μέχρι και τα διδακτορικά. Αυτή την ανακοίνωση και ο Πρωθυπουργός και στην Επιτροπή αυτή συμμετέχουν εμπειρογνώμονες από όλα σχεδόν τα κόμματα. Αυτό λοιπόν που λέμε είναι να κάνουμε μια πολύ σοβαρή μελέτη, τέτοια επιτροπή δεν έχει γίνει από την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Να κάνουμε μια μελέτη ώστε να δούμε ποια είναι τα ανελαστικά έξοδα κατά αυτό. Δεν τα ξέρουμε. Ώστε όλα τα κόμματα να συμφωνήσουμε, σε τρία χρόνια θα κλείσει η ψαλίδα των ανελαστικών εξόδων. Άρα, να κάνουμε μία μελέτη που το πρώτο της κομμάτι θα είναι πώς εξοδεύουμε και ποιες είναι οι ανάγκες οι ανελαστικές. Και αφού γίνει αυτό, να αρχίσουμε τα αναπτυξιακά. Και αυτά προφανώς πρέπει να είναι ανεξαρτήτως το ποια είναι η κυβέρνηση κτλ. Εμείς έχουμε πάρει αυτή την πρωτοβουλία και ελπίζουμε και τα άλλα κόμματα να δεχτούν στο να ψηφίζουν εκείνους τους προϋπολογισμούς που σιγά σιγά θα κλείσουν την ψαλίδα. Από το Δήμο, όχι από το συγκεκριμένο Δήμο, ξέρω ότι εδώ δεν ισχύει αυτό που θα σας πω, οπότε μου είναι ευκαιρία να το δημιουργήσω. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τη συντήρηση των κτηρίων. Όλη η Ελλάδα δέχτηκε με θετικό τρόπο όταν με τον Καλλικράτη είπαμε η συντήρηση των κτηρίων θα πηγαίνει στους Δήμους. Έχουμε όμως τεράστια προβλήματα. Με συγχωρείτε, κοιτάω εσάς, ξέρω, έχω ενημερωθεί ότι δεν είναι το πρόβλημα στο Άμυλο. Έχουν όμως τεράστια προβλήματα. Υπάρχουν κτίρια που έχουν αφαιθεί έτσι. Στο έλεος του Θεού. Στο έλεος ούτε καν του Θεού. Ο Θεός μπορεί και να αναφρόντιζε. Στο έλεος του τίποτα. Και ξέρετε με τα κτίρια, και στα σπίτια μας το έχουμε αυτό. Σε λίγο είσαι σε μια κατάσταση που δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις. Όσα λεφτά και να δώσεις, έτσι. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να έρθουμε σε μια πολύ σοβαρή συνεννόηση με τους Δήμους. Διότι ενώ υπάρχουν υποδειγματικοί δήμοι και καταλαβαίνω ότι εδώ υπάρχει μια εξαιρετική συνεργασία, σε όλη την Ελλάδα υπάρχει και ένα πρόβλημα με τους δήμους που ειδικά τα κονδύλια για τη συντήρηση δεν αξιοποιούνται όπως έπρεπε να αξιοποιηθούν. Σε αυτό θα είμαστε απίστευτα αυστηροί. Ως το τέλος Απριλίου θα έχουμε πάρει τις αποφάσεις μας και με τους άλλους υπουργούς τα αιτήματα των σχολείων να μην πηγαίνουν μόνο στους Δήμους, αλλά να έρχονται και κεντρικά στο Υπουργείο. Άρα να έχουμε κι εμείς μία αίσθηση τι στέλνει το κάθε σχολείο και στο τέλος του χρόνου να ξέρουμε
τι ακριβώς θα γίνει. Τώρα, θίξατε και τη μαγική λέξη αξιολόγηση. Μην νομίζετε ότι ούτε την ξεχνάω, ούτε και θέλω να την αποφύγω. Κοιτάξτε, καταρχήν, και εδώ θα μου επιτρέψετε να μιλήσω ως ένας αριστερός πολίτης, ως ένας υπουργός μιας αριστερής κυβέρνησης. Έπεσε ο λαχνός, το λαχείο σε αυτή την κυβέρνηση, να πρέπει να ανανοηματοδοτήσει πάρα πολλά πράγματα. Μεταρρυθμίσεις. Θυμάστε μια εποχή τη λέξη μεταρρύθμιση. Δεν την έλεγε ο κάθε πολίτης ή η κάθε πολιτική παράταξη. Ήταν ενός. Δημόσιο. Δυστυχώς τώρα πρέπει κανείς να βρει το νόημα αυτών των διεργασιών με έναν διοικητικό πογκρόμ εναντίον των εκπαιδευτικών, το οποίο δεν ήταν και απίστευτα γραφειοκρατικό ή της άλλης. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να φοβόμαστε αυτή τη διαδικασία. Τι λέμε εμείς? Να υπάρχει αυτοαξιολόγηση των σχολείων και αξιολόγηση των στελεχών. Η εκπαιδευτική είναι έξω από αυτή την ιστορία και θα δούμε και θα γίνει. Αλλά προσέξτε, και η αυτοαξιολόγηση των σχολείων και η αξιολόγηση των στελεχών πρέπει να συμπεριλαμβάνει και κάτι με μεγάλη αυστηρότητα. Την αξιολόγηση της πολιτείας. Δεν μπορεί η πολιτεία να μην είναι εντάξει στις υποχρεώσεις της και η πολιτεία να ζητάει αξιολόγηση. Άρα η διαδικασία αυτοαξιολόγησης, ειδικά των σχολικών μονάδων, πρέπει οπωσδήποτε να έχει και τη διάσταση της αξιολόγησης της πολιτείας. Θα μου δώσετε ότι αιτήματα είναι μέσω του περιφερειακού, προφανώς είμαστε σε επαφές. Είναι ένα πολύ γραφειοκρατικό σύστημα, προσπαθούμε να το απογραφειοκρατικοποιήσουμε. Έχουμε μία πολύ δύσκολη απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, θα την είδατε, για το θέμα των διευθυντών. Εμείς θεωρούμε ότι η εμπλοκή του Συλλόγου έχει ένα στοιχείο επί της ουσίας δημοκρατίας. Με όλα που μπορούν να γίνονται στη δημοκρατία, δεν είναι και ιδανική η καθημερινότητα, αλλά καταρχήν προς μία δημοκρατική κατεύθυνση, έχουμε μία απόφαση η οποία ως προς αυτό το στοιχείο πραγματικά μας κόβει τα πόδια. Θα το αντιμετωπίσουμε, με απόλυτο τρόπο και θα βρούμε άλλους δημοκρατικούς τρόπους εμπλοκής του Συλλόγου στην καθημερινότητα της διοίκησης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Είναι η θεματική εβδομάδα. Θέλω να ξέρετε πόσο ευγνώμονες είμαστε που την πήρατε στην πλάτη σας. Με όλες τις αδυναμίες κτλ. Μην μου πει όμως κανείς ότι θα μπορούσε να μην είναι τόσο πρόχειρη, θα μπορούσε να έχει γίνει αλλιώς. Ισχύουν όλα αυτά. Αλλά ξέρετε, ζούμε σε μια χώρα με συγκεκριμένες αδυναμίες. Εδώ λοιπόν κάποιοι το παίρνουν στην πλάτη. Το δε, ένα άλλο στοιχείο με την θεματική εβδομάδα, δεν ξέρω αν είναι και η δική σας εμπειρία, η δική μου εμπειρία είναι ότι ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία είναι ο εθισμός των νέων στα ηλεκτρονικά. Άρχισε όλη αυτή η ιστορία με τη σχέση των δύο φίλων κτλ. Ξέρετε, όλη αυτή η επίθεση. Όλα τα θέματα εξίσου σοβαρά. Αλλά οι γονείς φαίνεται ότι δεν ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα του εθισμού. Φαίνεται ότι τα βράδια, πριν κοιμηθούν, όλη η οικογένεια είναι τσακωμένη μεταξύ τους. Υπάρχει μια αποκοινωνικοποίηση των παιδιών με αυτόν τον εθισμό. Προφανώς η λύση δεν είναι να κλειδώνει τα τηλέφωνα, να κλειδώνει τα διάφορα ηλεκτρονικά. Είναι ένα εξαιρετικά πιο σύνθετο ζήτημα. Και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συζήτηση με γονείς, η συζήτηση μεταξύ σας και τα συμπεράσματα για να δούμε τι κάνουμε σε διάφορα μέρη τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Έχουμε φέρει και ένα δώρο για την βιβλιοθήκη σας. Είναι το μόνο σχολείο στο οποίο θα πάμε δώρα. Είναι μια προσφορά της εκδοτικής Αθηνών, είναι μια εκδότης που έχουν βγάλει την ιστορία του Ελληνικού Έθνους. Τυχαίνει η
συνεχίστρια να είναι και μία από τις αγαπημένες μου μαθήτριες, έχει κάνει τα διδακτορικά της μαζί μου. Και όταν την είδα τις προάλλες, μου λέει: θέλω να στείλω κάποια βιβλία εκεί. Οπότε το έχω ιδιοποιηθεί και το κάνω δώρο εγώ, ενώ είναι δώρο της εκδοτικής. Και να φέρουμε ένα δείγμα, είναι 30 τόμοι, δεν είναι λίγο, αλλά είναι το για τη βιβλιοθήκη, την οποία έτσι πήγα εδώ. Το λέω αυτό γιατί τα μουσικά σχολεία είναι πολύ ακριβά σχολεία. Απ' την άλλη μεριά είναι πολύ σημαντικά. Και προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να αρχίσουμε να τα ενεργοποιούμε. Το λέω γιατί έχουμε πάρα πολλά αιτήματα από όλη την Ελλάδα. Και υπάρχουν και λόγοι επί της ουσίας πολιτική και πολιτισμική που πρέπει να γίνει και η γεωγραφική κατανομή. Δεν είναι ένα πράγμα που λέμε άστο, είναι ακριβό να φύγει. Απ' την άλλη μεριά θέλουμε κάπως, ας πούμε, να το στήσουμε στα πόδια. Ξέρω, σας απάντησα με έναν τρόπο που έχω πλήρη συγκίνηση. Σε όλο τον λόγο είναι το μοναδικό που υπάρχει. Ναι. Εδώ στο Σπανίδο με σύγχρονη γνώμη και τις πρόβλημες όταν έγινε. Ναι. Ακρίτα, δεν θα σας πω σε πόσο αντίστοιχα δεν είναι τα πόδια. Μας το οφείλετε όμως. Είμαστε ακρίτες εδώ, μας το οφείλετε. Ναι. Από εδώ αρχίζει η Ελλάδα. Ναι, αυτό το δέχομαι. Το δέχομαι. Κοίτα, είναι ένα κοντρό επιχείρημα. Το μουσικό σχολείο λειτουργεί ούτως ή άλλως. Απλώς κύριο πρέπει να υπάρχει υποδομή. Υπάρχει μπορούμε να δούμε. Υπάρχει καταγραφή των κτηρίων, γιατί καταλαβαίνουν ορισμένα κτίρια που είναι άδεια, ορισμένα κτίρια που λειτουργούν κτλ. Δεν μπορώ να υποσχεθώ. Δηλαδή, να σας το πω πολύ απλά. Όταν έχετε εδώ μείον 20 βαθμούς, η κατανομή για το πετρέλαιο είτε Καλαμάτα είτε Φλόρινα είναι με τον ίδιο αλγόριθμο κωδικά. Καταλαβαίνετε τώρα, δεν μπορώ να μιλήσω για το μουσικό σχολείο. Δυστυχώς, δεν το λέω ας πούμε ως άλλο. Εντάξει. Αλλά η Ελλάδα αρχίζει από εδώ. Το κρατάω. Το κρατάω. Για να ταχθείτε κάποιες ερωτήσεις. Α, ναι. Οπωσδήποτε. Γνωρίζετε από ό,τι είπατε ήδη, τα είπατε και από μόνο σας, ότι είμαστε μόνιμοι αναπληρωτές τα τελευταία 5-10 χρόνια, κάτι και λίγο παραπάνω. Η ειδική αγωγή χρειάζεται μόνο προσωπικό. Και τα ειδικά σχολεία είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα παιδιά, ειδικά αυτά, το να υπάρχουν άνθρωποι που είναι σταθερά στο ίδιο περιβάλλον που γνωρίζουν τα παιδιά. Και μας ανησυχεί πάρα πολύ όπως θα διαβάσετε τα τελευταία τροπολογία που έχει γίνει σχετικά με την επιμόρφωση κάποιων μόνιμων εκπαιδευτικών που δίνουν τη δυνατότητα να εργαστούν στην ειδική αγωγή. Με επιμορφώσεις μίας ώρας, λίγο παραπάνω ώρων. Και σίγουρα ζητούμε να γίνει κάποια αλλαγή με αυτό, να επιστρέψουμε στο νόμο 3699, όπου οι άνθρωποι αναφέρεται ότι τα προσόντα για την ειδική αγωγή, τα θεματικά, τα ταυτότητα κτλ. Περιμένουμε τη βοήθειά σας. Σίγουρα φέτος η φετινή χρονιά ξεκίνησε πάρα πολύ καλά για εμάς. Είχαμε και αίτηση να πληρωθώ πάρα πολύ νωρίς και δουλέψαμε και πάρα πολύ νωρίς. Ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτό το χρόνο. Όντως το έχω υπόψη αυτό. Λέω το έχω υπόψη γιατί και με τον Κασιανό το έχουμε συζητήσει και η προοπτική είναι να το αλλάξουμε. Να το αλλάξουμε, όπως είπατε, δεν είναι συντεχνιακό αυτό, γιατί προβάλλεται συνήθως ως συντεχνιακό. Εδώ είναι αυτό το πράγμα, γιατί έχετε να κάνετε σε πολύ ειδικές περιπτώσεις. Και αν ο κόσμος αυτός είναι με ένα Σαββατοκύριακο, με κάτι τυχεία, περίεργα κτλ., εντάξει, δεν θα. Κύριε Υπουργή, η οικογένεια των παιδιών αυτών ήδη βάλλονται και από το Υπουργείο Υγείας με τις αλλαγές που γίνανε με τους θεραπευτές, δεν ξέρω αν έχετε. Τι λογοθεραπείε, δηλαδή ακόμα και η υποστήριξη των παιδιών αυτών εκτός σχολείου που γίνεται από άλλους θεραπευτές ήδη βάλλεται από άλλες πλευρές. Και τώρα πάμε να κάνουμε και δεν καταλαβαίνω ακριβώς προς ποια πορεία έγινε αυτό.
πράγμα. Ωραία, να πούμε το εξής. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι λάθος και πρέπει να το αλλάξουμε. Το δεύτερο που θέλω, το ξέρω ότι το κάνετε κι εσείς, αλλά όλοι οι εκπαιδευτικοί, είναι το θέμα της ειδικής αγωγής. Πρέπει και προς την κοινωνία και προς τους εκπαιδευτικούς να μπορέσουμε να ανοίξουμε ένα ιδεολογικό μέτωπο ότι δεν έχει καμία σχέση με μια φιλανθρωπική διάσταση της όποιας κυβέρνησης και πολιτείας. Ότι είναι όπως είναι τα μαθηματικά λοιπόν, όπως είναι η φυσική, είναι η ειδική αγωγή, πολύ πιο δύσκολη στην καθημερινότητά της. Εδώ λοιπόν πολλές φορές αυτό που γίνεται, καταλαβαίνετε είναι ότι ξεφεύγει και πάει σε ένα συντεχνιασμό που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Σας υπόσχομαι να σας πω συγκεκριμένα μέσω του διευθυντή σας τι πρόκειται να παρακάνουμε την διάταξη αυτή. Έχουμε και ένα θέμα ακόμα, κύριε Υπουργέ, αφορά την εξέταση αυτών των παιδιών. Το ξέρω. Τα κέντρα. Όπου παίρνουν ένα ραντεβού 8 και 10 μηνών με αποτέλεσμα να δημιουργεί μια δυσκολία. Της Διεύθυνσης Τεχνομάθειας Εκπαίδευσης. Αυτό που θα ήθελα να επισημάνω είναι ουσιαστικά μια συνέχεια της σκέψης που εξέθεσε ο διευθυντής, ο κ. Ζήγας, να δώσουμε έμφαση όσο γίνεται περισσότερο στο κομμάτι της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών μας και στη διαχείριση των πολλών ψυχοκοινωνικών προβλημάτων που ανακύπτουν μέσα στα σχολεία. Για αυτές τις περιπτώσεις χρειάζονται δομές, χρειάζεται η ενίσχυση των ήδη υφιστάμενων δομών και φυσικά ειδικοί στα σχολεία. Πρέπει να πούμε ότι γίνεται πολλή δουλειά χάρη και στην προθυμία των εκπαιδευτικών να δουλέψουν πάνω σε αυτό, συμμετέχουν στα σεμινάρια που οργανώνουμε πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί. Ωστόσο, εύχομαι μέσα στην κρίση που διεχόμαστε να μην καταργηθούν κάποια πράγματα και αντίθετα να αναβαθμιστούν, γιατί μέσα σε όλα αυτά τελικά βλέπουμε τον φόβο να φοράει το ένδυμα του μίσους, βλέπουμε να υπάρχει εκτεταμένη ρητορική μίσους και εκτεταμένα προβλήματα τα οποία δημιουργούν πολύ μεγάλες δυσκολίες στα παιδιά τόσο στον τομέα της μάθησης όσο και στην προετοιμασία τους για να γίνουν αύριο υπεύθυνοι πολίτες. Έχετε δίκιο. Δεν έχω τι να πω σε αυτό. Έχετε δίκιο να κάνουμε κάποια προσπάθεια έστω ένα μικρό ποσοστό να ενισχυθούν αυτές οι δομές. Ξέρετε, αυτό που φοβάμαι και φοβόμαστε όλοι, δηλαδή δεν είναι θέμα προσωπικό, είναι πόσο θα αντέξει το περίσσευμα ψυχής. Δηλαδή, πόσο να μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα, γιατί λες, ωραία, θα βγάλω και τη φετινή χρονιά με το να δουλεύω διπλάσια. Ωραία, και του χρόνου, και φοβάμαι ότι κάποια στιγμή όλοι εσείς θα πείτε, δεν γίνεται, δηλαδή πραγματικά είναι αυτό που σας λέω και από την αρχή. Εμένα μου κάνει εντύπωση, παρόλο που εκπαιδευτικό τόσα χρόνια, πώς το σύστημα αυτό έχει αντέξει και έχει αντέξει για τον λόγο που σας είπα. Είμαι σίγουρη ότι οι εκπαιδευτικοί θα συνεχίσουν να αντέχουν αρκεί και να έχουν μια στοιχειώδη θεσμική υποστήριξη. Έχετε δίκιο. Πάντως, προσπαθήσαμε τα τελευταία 2 χρόνια να το κάνουμε. Βρήκαμε ένα σύστημα ρημαγμένο, να το ξέρετε, ρημαγμένο, που ακόμη αυτό συνεχίζει σε πολλά επίπεδα. Μια κοινωνία συντεχνιοποιημένη μέχρι εκεί που δεν λέγεται. Ομάδες, ομαδούλες, πιέσεις, το ένα το άλλο. Αυτά τώρα δεν γίνονται με το πάτημα ενός σπουδαιού. Από την άλλη μεριά δεν έχετε εσείς κανένα λόγο να επιφορτιστείτε τα προβλήματα της κυβέρνησης. Θεματική εβδομάδα, ξέρετε ότι πηγάζει μέσα από τις παραγωγές του προγραμμάτου, του σχολικού προγραμμάτου. Θέλουμε να συντηρηθούν αυτές οι ποιότητες, να μην χαθεί όλο αυτό το παραγόμενο αποτέλεσμα που έχει δημιουργηθεί στα τόσα χρόνια και στις προσπάθειες των εκπαιδευτικών, των συντονιστών, όλων των γραφείων, και θέλουμε όλα αυτά να ενισχυθούν προς όφελος όλων αυτών των ποιοτήτων που αναδύονται μέσα σε αυτές τις εκπαιδεύσεις. Γι' αυτό έχετε πραγματικά προσωπικά ράμα και δεν σας έλεγε το φόρο, το πιο παλιό παιδί, το φόρο να το οποίο Thank you.
ο Υπουργός θα σας απευθύνει ένα χαιρετισμό. Πρόεδρε. Μας τιμά και μας χαροποιεί ιδιαίτερα, καθώς έτσι θα μπορέσουμε να σας παρουσιάσουμε το σχολείο μας και να εκφράσουμε μερικά από τα προβλήματα που μας απασχολούν σε σχέση με το εκπαιδευτικό σύστημα. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι στο σχολείο μας τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές προσπάθειες βελτίωσης που έλυσαν αρκετά προβλήματα. Πρέπει όμως αυτές να συνεχιστούν και να ενταθούν. Ελπίζουμε ότι θα δοθούν οι απαραίτητοι πόροι για το σκοπό αυτόν. Ακόμα, τα τελευταία χρόνια το σχολείο μας, σε συνεργασία με φορείς περιοχής, έχει πραγματοποιήσει πολλές περιβαλλοντικές και εκπαιδευτικές δράσεις, ενώ παράλληλα λαμβάνουν χώρα και αιτήσεις ενδοσχολικοί αγώνες. Όλες αυτές οι δράσεις προσελκύουν μεγάλη συμμετοχή των παιδιών του σχολείου μας, διότι προσφέρουν ευχαρίστηση, πλούσιες σχετικές εμπειρίες και πολλές νέες γνώσεις. Γι' αυτό θεωρούμε εξίσου σημαντικές τα μαθήματα. Με την ευκαιρία, θα θέλαμε να αναφερθούμε στο παιδευτικό σύστημα, στο οποίο υπάρχουν πολλά που δεν μας ικανοποιούν και ελπίζουν να αλλάξουν. Εμείς, σαν μαθητές, σπάνια έχουμε πραγματική διάθεση για μάθημα. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι ο τρόπος δασκαλίας θα πρέπει να εξυγχρονιστεί, όπως για παράδειγμα να γίνουν αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών και να βελτιωθούν τα σχολικά βιβλία με βάση τα ενδιαφέροντα των σημερινών μαθητών. Έτσι ώστε ο μαθητής να περνάει ευχάριστα τις ώρες που βρίσκει στο σχολείο και με τον τρόπο αυτό να μπορέσει να απορροφήσει την πλειονότητα των γνώσεων που προσφέρονται. Επίσης, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στην ψυχοφθόρη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Θεωρούμε λάθος τον τρόπο εξολόγησης των μαθητών, διότι υπάρχει μεγάλο άγχος και καταπίεση από την πλευρά των καθηγητών και των γονέων. Τέλος, ως έφηβοι, βλέπουμε πως το μέλλον μας είναι αβέβαιο. Η ενεργεία και η οικονομική κρίση που επικρατούν στη χώρα μας έχουν οδηγήσει πολλούς νέους να αναζητήσουν εργασία στο εξωτερικό και πιστεύουμε ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα βρεθούμε και εμείς στην ίδια θέση. Αυτό μας φοβίζει και μας απογοητεύει, γιατί αισθανόμαστε ότι δεν θα μπορέσουμε να προσφέρουμε στη χώρα μας, στην οικογένειά μας και στον εαυτό μας, το μέλλον μας αξίζει. Ευελπιστούμε στην αμέσως συμπαράσταση σας για την υλοποίηση των ετοιμάτων μας και τη λύση των προβλημάτων του σχολείου μας και ευχόμαστε οι δύσκολοι καιροί που διανύουμε να περάσουν όσο το δυνατόν συντομότερα. Ευχαριστούμε για τον χρόνο που διαθέσατε για μας και ελπίζω να μας ξεχάσετε. Κοιτάξτε, έχετε δίκιο κατά βάση. Τα βιβλία πολλές φορές είναι πολύ βαρετά. Προσέξτε όμως, η γνώση είναι ένα δύσκολο πράγμα, δεν είναι εύκολο πράγμα. Δηλαδή, πράγματι, πρέπει να έχουμε καλύτερα βιβλία, συμφωνώ απολύτως, πρέπει να έχουμε καλύτερα προγράμματα σπουδών, αλλά ξέρουμε όλες μας και όλοι μας ότι για να μάθουμε κάτι θέλει λίγο κόπο. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Τώρα, ανάμεσα στο λίγο κόπο και την καταπίεση υπάρχει μεγάλη διαφορά. Εμείς λοιπόν αυτό που λέμε είναι με τους εκπαιδευτικούς σας και τους δασκάλους και τα μάτια σας παιδιά να μπορέσουμε να βρούμε ένα τρόπο που σιγά σιγά, το είπε νομίζω πριν και ο συμμαθητής σας, να μπορέσουμε ήδη τα βήματα που κάναμε να τα ενισχύσουμε. Τώρα, έθιξες το θέμα των πανελλήνιων εξετάσεων. Είναι από τα πιο καταπιεστικά πράγματα που ζούμε στην ελληνική κοινωνία. Και ενδεχομένως να έχετε πάρει χαμπάρι ότι έχουμε ένα σχέδιο να τα αλλάξουμε. Γιατί κοιτάξτε, υπάρχει ένα θέμα παιδαγωγικό. Εμείς θεωρούμε ότι δεν παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο παιδαγωγικά. Δεν μαθαίνεις πράγματα, απλώς τα μαθαίνεις απ' έξω. Αλλά θέλουμε να κάνουμε και κάτι άλλο. Και σε αυτό, εγώ τουλάχιστον όσο είμαι, θα κάνω το παν. Δεν επιτρέπεται να είσαι τρίτη λυκείου, να πηγαίνεις για ένα ποτό το βράδυ του Σαββάτου, να είσαι γεμάτο ενοχές, να γυρνάς σπίτι σου, η μάνα σου να στην πέφτει, άργησες, δεν διάβασες κτλ. Ή να έρθει κάποια στιγμή που να ερωτευτείς κάποιον. Έτσι δεν είναι ντροπή αυτά τα πράγματα. Είσαι στη μέση της προετοιμασίας και αρχίζει μια οικογενειακή τραγωδία, η οποία λέει, μα τώρα βρήκες. Είναι δυνατό οι νέοι να μπορούν να μπαίνουν σε τέτοιου είδους καθημερινότητες? Αυτό είμαστε αποφασισμένοι να το εξαλείψουμε. Όλα μέσα στο σχολείο, όλα με ένα μέτρο, να αποδραματοποιήσουμε τις εξετάσεις και να μπορέσουμε να πηγαίνουμε να σπουδάσουμε αυτά που θέλουμε. Δεν ανάγκη να είναι μόνο γιατροί οι Έλληνες πολίτες. Αυτά που θέλουμε. Στην κατεύθυνση που το είπε για αυτή την εκπληκτική εμπειρία που είχα σήμερα εδώ. Εμάς μας δίνει μεγάλο σάβρο.
όταν συνάντησα το, ποια τάξη τώρα δεν θυμάμαι, στη Βουλή, την Τρίτη Γυμνασίου στη Βουλή, με τις καθηγήτριες σας, ήταν ένας συμμαθητής σας που ήταν το κούρεμα λίγο περίεργο. Του λέω, ωραίο κούρεμα ρε. Γυρνάει, αυτό, έλα, εδώ, εδώ. Αλλά από ό,τι βλέπω δεν είσαι ο μόνος. Άρα βλέπω είστε δυνατοί σε αυτό το, το ζήτημα. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ και εμείς ως Πολιτεία και Υπουργείο οφείλουμε τα πάντα στους καθηγητές και τις καθηγήτριάς σας και μετά σε εσάς. Να είστε καλά. Γεια σας. Ειδικά για εσάς ο κύριος. Γεια σας. Μίχτα ταξίδιψα, είμαι και χαρακτήρα. Μάλιστα, χαίρομαι ιδιαίτερα. Να μας πείτε τη σκέψη σας. Ελάτε να 6.000 τώρα. Κάτω ένας μεγαλύτερος χώρος ετοιμάζεται για να γίνουν ταινιοθήκη κτλ. Έξω χώροι για να γίνουν το καλοκαίρι εκδηλώσεις όπως κάνουμε στις φρέσπες. Και εδώ πάνω το γραφικό κομμάτι μαζί με το αρμοσκήριο των παιδιών. Θα ανεβείτε αυτό να το δείτε, αξίζει το κόπο. Είδαμε το πρόβλημα των γυναικών. Επιτέλους τα βρήκαν μεταξύ τους και ενώθηκαν η εθνική με την. Ναι, υπάρχει ένα τώρα εθνικό δίκτυο στο οποίο είναι ενοποιημένες όλες, πάρα πολλές βιβλιοθήκες. Άρα να πούμε ότι θα αρχίσει η διαδικασία. Βιβλιοθηκάριος είστε εσείς, ήταν μια εκεί ή δεν είναι κανείς? Όχι, δεν είναι κανείς ακόμα. Αυτό είναι το πρόβλημά μας και είναι το άμεσο. Το άμεσο, ωραία. Αυτό είναι το ένα. Άρα να κάνουμε αυτό το... Το δεύτερο είναι το νομικό καθεστώς της βιβλιοθήκης. Δυστυχώς ενημερώθηκα την περασμένη εβδομάδα, μάλιστα με είχε πάρει και ο κύριος Λιάννης, μου τα έλεγε και ο Κώστας, θα επιταχύνουμε πάρα πολύ τις διαδικασίες. Στην αρχή χρειάζεται μία υπουργική απόφαση για να γίνουν δύο κοινές υπουργικές απόφασεις. Μη σας μπλέκω με λεπτομέρειες. Πάντως ήταν ένα πράγμα ο λίγο ξεχασμένο στο Υπουργείο, το βάλαμε μπρος, ελπίζω να μην ξαναξεχαστεί. Άρα θέλει μια πίεση από εσάς, αλλά το έχω σημειώσει ως πρώτη προτεραιότητα. Και το τρίτο να δούμε το διορισμό κάτω του ανθρώπου. Αυτό το, δεν μπορεί να γίνει με αποσπάσεις. Ο κ. Φιλής είχε εξαγγείλει το διορισμό. Ναι. Πάλι είναι, διαδικασία. Είναι το γνωστό θέμα, αλλά... Α, ναι, το γνωστό θέμα. Οι αποσπάσεις ως γνωστόν γίνονται τον Μάη. Εκεί πέρα, επειδή υπάρχουν, είναι για ένα καυτό θέμα, είναι εκεί πέρα τώρα. Σε μια βιβλιοθήκη σαν αυτή δεν μπορεί να μην έχει ένα μόνιμο. Να γίνει ένα σχεδιασμό. Οπωσδήποτε βιβλιοθήκη. Αυτό εδώ είναι. Μόνο. Χωρίς μόνο. Με κάποιους εκπαιδευτικούς να ενισχύεται. Αυτό είναι. Η γνωστή διαδικασία. Κύριε Πρόεδρο, να συμπληρώσω. Αυτή η βιβλιοθήκη γενιάστηκε από τον πρόεδρο τη Δημοκρατία και τον πρόεδρο τη Βουλή και τον κύριο Υπουργό τότε. Με σκοπό μέσα στο χρονικό διάστημα, το άμεσο τότε, το άμεσο ολοκληρώσαμε τους τρεις μήνες, να γίνει μια βιβλιοθήκη δημόσια. Δημόσια βιβλιοθήκη είναι αυτό που θέλουμε να γίνει και δημόσια βιβλιοθήκη είναι αυτό το οποίο και οι ίδιοι μας είπαν ότι θα γίνει. Θα στο έφερα στο τηλέφωνο αυτό. Δεν ξέρω για ποιους λόγους καθυστέρησα την ιστορία. Εντάξει, το σέβομαι, καθυστέρησε. Εγώ πάντα με τον κύριο Παντή μιλούσα κάθε εβδομάδα και του έλεγα ότι δεν συνήθει η Επιτροπή. Δεν συνήθει η Επιτροπή. Πρέπει να συνέλθει η Επιτροπή, να κάνει αποδοχή της. Συνήλθε κάτω από πίεση μία μέρα πριν φύγω. Ξέρω γι' αυτό δεν το λέω, ξέρω ότι μας ολαδίσατε. Εντάξει, έγινε το πρώτο βήμα. Πρέπει να γίνει αποδοχή και κατά τη γνώμη μου το πρώτο είναι να γίνει δημόσια. Αυτό το πράγμα πρέπει να είναι αναφορά στην πόλη αυτή. Λέω λοιπόν ότι περιμένουμε να τελειώσει αυτή η ιστορία για να μπορέσουμε να στείλουμε και τα υπόλοιπα. Εγώ δηλαδή έχω ένα στήριο εδώ, αν το θέλω να πει, είναι τελείω τσαρούχιδες πίνακες απίστευτης αξίας. Δεν θέλω να του στείλω στην αλλού, εδώ δεν του στείλω. Όμως εδώ πρέπει να υπάρχει η σιγουριά του ότι είναι άνθρωπος, φροντίζει και επίσης τα υπόλοιπα βιβλία που είναι άλλες 3.000. Η βιβλιοθήκη αυτή θα γίνει κόσμημα για τη Δυτική Μακεδονία. Να υποσχεθώ ότι θα το κάνω. Σας μιλάω πολύ. Είναι, η ευθύνη είναι αποκλειστικά δική μας του Υπουργείου Παιδείας. Για να είμαι καθής. Αλλά ότι θα το κάνουμε. Συνεδρίαση είναι παντοτέ είναι της Επιτροπής. Είχε μέσα και ως θέμα και αντίθεση. Μα γι' αυτό είπαμε, γι' αυτό τη συνεδριάσαμε. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Αν είναι να πιέσεις και τα λοιπά για να γίνει το αυτονόητο,
που συνήθως είναι σήμερα με αυτό. Γιατί τώρα αυτό έπρεπε να είναι στον αυτόματο. Καταλάβατε αυτό τώρα, πώς να σου πω, δεν είναι ούτε στατικά προβλήματα και ούτε στάζει να πεις ότι είναι αυτά και σα υπόσχομαι ότι θα το... Εντάξει, τώρα, άμα με βλέπετε και δεν θα ξανάρθω, σημαίνει δεν τα κατάφερα. Θα δώσουμε το αίμα. Ένα δώρο, αντίδωρο από τη βιβλιοθήκη. Για να δούμε, για να δούμε. Είναι ένα σπάνιο, το ξέρω ότι θα σας ενδιαφέρει, αλλά δεν υπάρχουν πολλά... Επειδή τον ποιητή θα τον αγαπάτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά. Εντάξει. Τιμή μας για τη σκέψή σας. Εδώ πάνω τόσοι άλλοι που μας... Α, καλά, εντάξει. Τα κρασαπάνια, τα κρασάπια του νέου. Το τάκα δίνει του Δήμου, βιβλία. Το ότι υποσχέθηκα για την βιβλιοθήκη δεν σημαίνει ότι ξέρω ότι δεν υπάρχει. Εμείς είμαστε φιλόξα τον αριστούριο. Από τα καλύτερα είναι ο ποιητή εδώ της περιοχής. Άμα το καλύτερο, το καλύτερο. Πάντως θέλω να ξέρετε, πήγα και στο κοινό νερό και τώρα στο Αμίδιο στο γυμνάσιο. Η εμπειρία μου στο δημοτικό, στο νερό. Τώρα το σχολείο δεν είναι τέτοιο. Η εμπειρία μου είναι πραγματικά να πηγαίνω για να παίρνω θάρρος για τους επόμενους μήνες. Και το εννοώ και δεν το λέω για κολακία πραγματικά. Και το ψινό νερό θα πούσου και ας πούμε. Ναι, το ψινό νερό και το... Επειδή μου το έκανε στο πρόβλημα. Είναι στούργημα το ίδιο. Οι άνθρωποι όμως. Και κάπως που θα κάνει την ταινιοθήκη με το αρχείο και την πόρτα. Τα ψηφιακά. Μόνο επισκέψεις και δεν μπορούμε να δανείσουμε στα παιδιά τα βιβλία, μέσα στα βιβλία. Το παίρνω προσωπικά. Ο Δήμος κάνει την ίδια. Ναι, πατριωτισμό. Με πολύ μεγάλη θεωρητική προσφορά. Είναι που διαβάζω, δεν έχω πολύ καθία παιδιά από ό,τι είναι ιδιών, ζω και κάτω στο δεύτερο. Δεν βάζουμε, γιατί είναι εδώ τώρα, έχει σπίτι, γιατί είναι πολύ ωραίο τώρα, έχει πολύ ωραίο τώρα. Υποψήφι για αυτό. Θα συνεχώσουν πολύ. Το κλείσαμε. Το κλείσαμε. Το κλείσαμε. Καταλαβαίνετε.